Όπως έχουμε τοποθετηθεί και στις επιτροπές κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το Κομμουνιστικό Κόμμα το απορρίπτει, το καταψηφίζει, διότι αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι του παζλ των αντιδραστικών αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που προωθούνται σε συνέχεια και διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να γίνει η αναγκαία προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στις σημερινές ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, ώστε πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά να στηριχτούν οι επενδύσεις, η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή να υπηρετείται πιο αποτελεσματικά η στρατηγική της ανταγωνιστικότητας. Έτσι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τις προβλέψεις του συνδέεται πρώτον με το χαρακτήρα του κράτους, αποτελεί εργαλείο θωράκισης του, που με το βούρδουλα και τη βία της αξιολόγησης, συνολικά με τις αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο, ενισχύουν την ταξική επιθετικότητα του κράτους απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους, κατ' επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα, δυναμώνοντας την τάση υποχώρησης, συμβιβασμού και χειραγώγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Δεύτερον, έρχεται να συμβάλλει και αυτό στις επιδιώξεις για συρρήκνωση των υπαρχουσών κρατικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας τους, δείτε νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Τρίτον, μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης στοχεύεται στην προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην παράδοση ολόκληρων τομέων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Συνεπώς, η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών ή την εξάλληψη των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών. Συνεπώς, η θέση και η στάση μας απέναντι στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί. Δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά ενάντια στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, στους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το αστικό κράτος και φυσικά οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν μέσω της αξιολόγησης. Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα απόδοσης στην εργασία κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, όμως για αυτά υπάρχει το αντίστοιχο πλαίσιο με το οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν. Θεωρούμε πως ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι σωστός και αποδοτικός στη δουλειά του. Όμως, άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο η απόδοση αυτή να συνδέεται με την αξιολόγηση, με την περικοπή μισθού και τις απολύσεις. Αν κάποιος λοιπόν καλοπροαίρετα θελήσει να το διαπιστώσει πως επιβραβεύονται οι παραγωγικοί, όπως αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, δημόσιοι υπάλληλοι που η κυβέρνηση με αφορμή και το νομοσχέδιο προπαγάνδιζε όλο το προηγούμενο διάστημα ως ένα νομοσχέδιο τομή κτλ. Δεν έχει λοιπόν παρά να δει το τι έχει συμβεί στους υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και σήμερα που βρέθηκαν να δουλεύουν εξοντοτικά ωράρια στις συνθήκες ακραίας αντιδικοποίησης, πρωτοφανούς ψυχικής φθοράς, σε απαξιωμένα και υποστελεχωμένα νοσοκομεία, με επιτσοκωμένες αποδοχές και με απλήρωτες εφημερίες. Ενώ μέσω της υποχρεωτικότητας 7.500 πετάχτηκαν στον δρόμο. Είναι όλοι αυτοί που σήκωσαν όλο το βάρος αντιμετώπισης της πανδημίας την ίδια στιγμή που τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια θησάβριζαν πουλώντας πανάκριβα υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς πελάτες. Έτσι το νομοσχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει την ισχύουσα αντιδραστική αξιολόγηση που θεσπίστηκε με το νόμο του 4369 του 16 από το ΣΥΡΙΖΑ, που ας μην ξεχνάμε ήταν δέσμευση και προαπαιτούμενο του Τρίτου Μνημονίου που όλοι μαζί το ψηφίσατε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το εμφάνιζε ως προοδευτικό μέτρο από τις έως τότε τουλάχιστον ρυθμίσεις που είχαν θεσπίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η προοδευτική κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, με τροπολογία της τότε υπουργού της κυρίας Γεωργοβασίλη, έφτασε στο σημείο να αποκλείσει από τις θέσεις ευθύνης τους εργαζόμενους που είχαν συμμετάσχει στην απεργία αποχή τότε της ΑΔΔΗ. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη για παράδειγμα την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και πατώντας πάνω στον κοινωνικό αυτοματισμό που όλες οι κυβερνήσεις καλλιέργησαν απέναντι στους εργαζόμενους του Δημοσίου,
Και φυσικά, αξιοποιώντας τους ισχυρισμούς ότι δεν δουλεύουν πολύ, το ότι δεν ελέγχονται από πουθενά ή το ότι δεν δίνουν αναφορά σε κανέναν, ζητήματα που το αστικό κράτος και όλοι σας ως πολιτικοί διαχειριστές, όσοι κυβερνήσατε, δημιουργήσατε και αναπαράγετε διαχρονικά και εκ των υστέρων, έρχεστε αξιοποιώντας ακριβώς αυτά τα δικά σας επιτεύγματα, σε εισαγωγικά η λέξη, να εντείνετε την επίθεση απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου. Εξίσου θα ήταν καλό να θυμηθούμε πως και τα χρόνια των μνημονίων οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιήθηκαν πρώτοι για την καπιταλιστική κρίση και στη συνέχεια φυσικά η επίθεση γενικεύθηκε στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη, το βαθμό επίτευξης στόχων, θα οδηγήσει στη συρρήκνωση μισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αριστών που υποτάσσονται στις οδηγίες κυβερνήσεων που υλοποιούν κατευθύνσεις και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις δηλαδή του κεφαλαίου, στην εντατικοποίηση της εργασίας. Γιατί αυτό που επιδιώκετε και αυτό που θέλετε είναι εργαζόμενους σιωπηλούς, φοβισμένους, να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην διεκδικούν. Θέλετε να διαμορφώσετε υπαλλήλους ταυτισμένους με το σύστημα που θα δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερο ζήλο στην προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών. Και τα εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω προωθούνται μέσω των διατάξεων του νομοσχεδίου. Με πρώτον την αξιολόγηση, όπου ενισχύεται ο ρόλος του προϊσταμένου στη διαδικασία της αξιολόγησης, γεγονός που δικαιολογεί και τις επιφυλάξεις για ζητήματα υποκειμενικής κρίσης. Λέτε πως η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, το ακούσαμε και στις επιτροπές. Όμως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, της κακής για παράδειγμα βαθμολόγησης του υπαλλήλου από τον αξιολογητή του, που αναγκαστικά θα επιφέρει την παραπομπή του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπου σύμφωνα με τον αντιδραστικό υπαλληλικό κώδικα θα συμπεριληφθεί στους πίνακες μη προακταίων. Αυτό τι είναι? Ή αντίστοιχα η κακή βαθμολόγηση του προϊσταμένου από τον αξιολογητή του με βάση την ανωτέρω διαδικασία δίνει ή όχι τη δυνατότητα πάσης του προϊσταμένου από τα καθήκοντά του λόγω πλημελούς άσκησης των καθηκόντων του. Και τρίτον, η πρόβλεψη των απαραίτητων τουλάχιστον τριών δεξιοτήτων ώστε ο υπάλληλος να θεωρείται επαρκής. Αυτά λοιπόν τι είναι? Δεύτερο εργαλείο, στοχοθεσία. Ρωτήσαμε και στην Επιτροπή. Ποιος αλήθεια θα καθορίζει το τι είναι αντικειμενικό στους στόχους που θα τίθεται βάσει των οποίων θα αξιολογείται το προσωπικό? Το ρωτάμε και τώρα. Οι ανάγκες του λαού για φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες στη μόρφωση, στην υγεία του, κοινωνικές παροχές ή ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία μέσω της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης κοινωνικών δομών και υπηρεσιών? Βέβαια, το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί η απάντηση είναι γνωστή. Τη βιώνει ο λαός μας στο πετσί του καθημερινά. Αντίστοιχα, τους στόχους ποιος θα τους θέτει? Απαντά το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός. Αποτελεσματικότητα συνεπώς για ποιον? Για το λαό και τις ανάγκες του? Όχι βέβαια, για το κεφάλαιο και μόνο. Αντίστοιχα, με την εφαρμογή της στοχοθεσίας θα υπάρξει εντατικοποίηση της εργασίας, ενώ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαλλήλων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νοσηρού εργασιακού περιβάλλοντος στις υπηρεσίες. Τρίτο εργαλείο, το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων. Η χρήση και μόνο του όρου δεξιότητες δείχνει ακριβώς την αντίληψή σας για τους εργαζόμενους, αφού πουθενά δεν αναφέρεστε σε ολόπλευρες γνώσεις, σε επιστημονική ειδίκευση των εργαζομένων, αλλά μόνο σε δεξιότητες. Και αυτό διότι επιδιώκεται την τυφλή υπακοή στην εφαρμογή των πολιτικών, επικέντρωση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα που εξυπηρετεί αυτούς τους σχεδιασμούς. Μετατρέπεται την εκπαίδευση και επιμόρφωση σε στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ υπαλλήλων, ομάδων υπαλλήλων, σαν ατομικό στοιχείο υπεροχής του υπαλλήλου έναντι άλλων, ως εφόδιο στον ανταγωνισμό για την κατάληψη θέσης ευθύνης. Τέταρτον, με το σύμβολο ανάπτυξης, τις προβλέψεις δηλαδή για το Σύμβουλο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τι επιδιώκεται εδώ στην ουσία? Την κεντρική επίβλεψη και το συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Και αυτό δείχνει πως η αξιολόγηση αποτελεί όντως στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, μια διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη της επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των εργαζομένων, της συστηματικής επιμόρφωσής τους, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν σύγχρονες, καλύτερες, προκειμένου να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Πέμπτον, αναστολή
της μείωσης προσωπικής διαφοράς. Γίνεται λόγος για αναστολή εφαρμογής, όχι για κατάργηση αυτής της απαράδεκτης διάταξης που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και τουλάχιστον είναι εξοργιστικό να το παρουσιάζεται ως αύξηση ή ως παροχή προς τους δημόσιους υπαλλήλους. Φυσικά δεν πρωτοτυπείται στην εξαπάτηση, γιατί τα ίδια επιχειρήσατε και με τις υποτιθέμενες αυξήσεις του νόμου Βρούτζη στους συνταξιούχους, οι οποίες ως διαμαγείας και αυτές τις κατάπιε η προσωπική διαφορά. Έκτο εργαλείο, το πολυδιαφημισμένο μπόνους, η επιβράβευση, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων που εμπλέκονται σε διαδικασίες που αποτελούν προτεραιότητα για το κεφάλαιο. Ενώ αυτός που θα καθορίζει ποιοι υπάλληλοι θα υλοποιούν τους συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων θα είναι ο διευθυντής της αντίστοιχης διεύθυνσης. Γίνεται αντιληπτό από τον καθένα πως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για επιβράβευση των υπαλλήλων, αλλά για χυδαίο μηχανισμό πειθάρχησης, εξαγοράς και εκμαυλισμού συνειδήσεων των εργαζομένων. Συγχρόνως, συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα μπορεί να ασκεί πίεση σε όσους δεν είναι αρεστοί, σε όσους σηκώνουν το κεφάλι και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για το ρόλο και το βαθμό ανεξαρτησίας, για παράδειγμα, της δικαιοσύνης, είναι και το σχετικό άρθρο που θεσπίζει μπόνους των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις ζωτικές υποθέσεις του κεφαλαίου, που οι οποίες φυσικά δεν μπορούν, δεν είναι, να περιμένουν στην ουρά, όταν την ίδια ώρα για μια απλή υπόθεση απαιτούνται πολύχρονες διαδικασίες ή, για παράδειγμα, η εκδίκαση υποθέσεων για την καταβολή μη δεδουλευμένων καθυστερούν 2 και 3 χρόνια. Έτσι, απέναντι στο δίκαιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για αυξήσεις στους τσακισμένους μισθούς, που όλοι σας βάλατε το χεράκι σας γι' αυτό, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εσείς πώς απαντάτε? Με έναν άθλιο μηχανισμό που πρώτα και κύρια ακολουθεί τη γνωστή συνταγή του Διέρε και Βασίλευε. Ενώ ο εκάστοτε υπουργός εργοδότης μπορεί να ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα του μπόνους, αυξομειώνοντας τους στόχους, εντάσσοντας ή εξαιρώντας από αυτό εργαζόμενους κατά το δοκούν. Σκέτη εξαχρίωση και εκδούλευση προς τους εργαζόμενους, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή λαϊκή ρίση για το κόσκινο. Έβδομο εργαλείο. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου ενισχύεται ακόμα περισσότερο, μια εξαιρετικά αντιδραστική και απαράδεκτη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να ασκείται ο εσωτερικός έλεγχος από ιδιώτες, τροποποιώντας το νόμο του 4759 του 2021. Η διάταξη αφορά τους εποπτευόμενους φορείς, καθώς και τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δίνοντας πρόσβαση σε ιδιώτες σε κρίσιμες διαδικασίες των φορέων αυτών, όπως ο εσωτερικός έλεγχος. Μάλιστα, με την τροποποίηση που φέρνεται, γίνεται πολύ πιο εύκολο να εκχωρηθούν στους ιδιώτες, καθώς προβλέπεται πλέον πως η εκχώρηση αυτή μπορεί να γίνει όχι μόνο όταν υπάρχει αδυναμία σύστασης μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο φορέα, αλλά και όταν διαπιστώνεται αδυναμία λειτουργίας της συσταθήσας μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Βάζετε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και τελειώντας, κύριε Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά εδώ και τώρα του 13ου και 14ου μισθού, για κατάργηση εδώ και τώρα της εισφοράς αλληλεγγύης, για να προσμετρηθεί στη μισθολογική τους εξέλιξη η διετία 2016-2017, για να αυξηθεί το αφορολόγητο και να καταργηθούν τα αντιλαϊκά χαράτσα. Υποστηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων για να μην περικοπούν τα βαρέα και ανθυγιεινά επιδόματα, για να σταματήσει επιτέλους η ομοιρία των χιλιάδων συμβασιούχων που εργάζονται σε κρίσιμες κοινωνικές δομές και πρέπει επιτέλους να μνημοποιηθούν, να στελεχωθούν με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό οι τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας. Να λοιπόν γιατί και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο χρειάζεται να βαδίσουν στον δρόμο του αγώνα, αν θέλουν να δουν ουσιαστική βελτίωση στη ζωή τους. Και σε αυτό το δρόμο ξέρουν πως θα έχουν δίπλα τους αταλάντευτο συνοδοιπόρο, το ΚΚΕ.